Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Σήμερα έχω μια φίλη μαζί μας, εδώ, τη Δάφνη μου. Δάφνη, παιδιά, τέλεια. Και εγώ είμαι η Ρία, καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Η Δάφνη τώρα σε λίγο θα πάει έξω να παίξει στην αυλή. Γι' αυτό όσο την προλάβατε, εδώ μαζί μας. Πάρε λοιπόν με τον καφέ μου, να πω να όσοι δεν με γνωρίζετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου. Για τους υπόλοιπους που με έχετε ήδη να αφήνετε τα σχολιάκια σας. Γενικά στο καινούριο σας βίντεο. Πάει η Δάφνη, έφυγε, μας χαιρέτησε. Και πάμε τώρα να σας πω το super super θεματάκι που σας έχω ετοιμάσει σήμερα. Γιατί βλέπετε, σας υποσχέθηκα ότι όποτε έχω διαθέσιμο χρόνο γενικά θα σας κάνω καινούργια βιντεάκια. Λοιπόν, το σημερινό θεματάκι έχει να κάνει με Χριστούγεννα και στολισμό. Γιατί λόγω ότι είναι κάπως οι συνθήκες δύσκολες και παραμένουμε στο σπίτι, εφόσον ήταν και το προηγούμενο θέμα στο βιντεάκι, για όσους το είδατε, τι να κάνουμε μέσα στην καραντίνα, σήμερα είπα να σας βρω έναν άλλον διασκεδαστικό τρόπο να περάσετε την ώρα σας. Είναι να στολίσουμε μαζί το δέντρο και γενικά τη διακόσμηση του σπιτιού μας. Αρχικά να πω ότι σας έχω κάποιες προτασούλες για το φετινό στολισμό, που είναι δηλαδή η τάση του 2020 για στολισμό δέντρο αλλά και του σπιτιού, και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε παρέα. Λοιπόν, γενικά θέλω να μου αφήσετε σχόλιο τι σας αρέσει γενικά να στολίζετε στο σπίτι σας, τι γούστο έχετε για το δέντρο σας, αν κάθε χρόνο ας πούμε το στολίζετε διαφορετικά ή είστε πιο σταθεροί τύποι και προτιμάτε τα πιο κλασικά. Εγώ θέλω να σας προτείνω αρχικά τον πολύχρωμο τρόπο στολισμού. Ο πολύχρωμος έχει να κάνει γενικά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι με διάφορες μπαλίτσες, χρωματιστές, κόκκινες, κίτρινες παρέα. Βέβαια να δένουν αρμονικά μεταξύ τους τα χρώματα, μην βάζουμε και ό,τι να είναι. Και γενικά αντίστοιχα να είναι και η διακόσμηση του σπιτιού, δηλαδή το τραπεζάκι να έχει πολύχρωμες κουπίτσες και αυτά, να έχει μπαστούνάκια, να έχει γλυκάκια διάφορα. Ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να το στολίσετε παραπέμπει λίγο στον πολύχρωμο, απλά είναι το candy tree. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το δέντρο, να σας το πω και στα ελληνικά, το δέντρο των ζαχαρωτών ή αλλιώς το δέντρο των γλυκών. Υπάρχει αποκλειστική διακόσμηση για το 2020 με το δέντρο, το οποίο το θέλει να είναι γεμάτο από γλυφιτζούρια, από μπαστούνάκια και αυτά, από ζαχαρωτούσα ή βασίλειδες. Όλα αυτά βέβαια, όχι δεν τρώγονται φυσικά, απλά είναι στολίδια για τη διακόσμηση του δέντρου μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ψινόμουν πάρα πολύ να το στολίσω έτσι φέτος με γλυκά, γιατί εγώ πρόσφατα έχω μετακομίσει σχετικά τους τελευταίους μήνες, οπότε ακόμα δεν έχω προλάβει ούτε καν να διαλέξω δέντρο, αλλά μαζί με εσάς μαθαίνω και εγώ προτάσεις και επί της ευκαιρίας, γιατί όχι, να το δοκιμάσω κι εγώ. Ένας άλλος τρόπος είναι γενικά το μινιμαλίστικο στυλ στο δέντρο, το οποίο μινιμαλ δεν έχει καμία σχέση με το πολύχρωμο, όπως σας ανέφερα. Έχει να κάνει γενικά με πιο minimal καταστάσεις, δεν επιλέγουμε ας πούμε πολύχρωμα και διαφορετικά χρώματα ή σχέδια σε μπάλες και αυτά, κρατάμε μία, διατηρούμε για την ακρίβεια, έτσι είναι λίγο για τους πιο κλασικούς, διατηρούμε ουσιαστικά μία αρμονία και επιλέγουμε ή μονόχρωμες μπάλες ή τουλάχιστον μία διχρωμία μεταξύ π.χ. τώρα χρυσού και ασημένιου ή χρυσό με κόκκινο, διάφοροι συνδυασμοί μπορείτε να κάνετε, το αφήνω πάνω σας, εμπιστεύομαι το γούστο σας και έτσι είναι λίγο πιο κλασικό. Γενικά επίσης στο σπίτι, αντίστοιχο στολισμός του σπιτιού, είναι έτσι πάλι πιο minimal, σε πιο ουδέτερα χρώματα. Και τέλος, άλλη μία τελευταία πρόταση που έχω να σας πω, είναι γενικά το σκανδιναβικό στυλ. Δηλαδή το προτιμούν, όπως καταλάβατε, στις σκανδιναβικές χώρες αυτό το στυλ. Δεν αλλάζουν ιδιαίτερα από όσο το ψάξα το στυλ τους. Είναι όπως έχουμε ανοίξει τα κλαδιά του δέντρου και έχουμε το δέντρο μας ανοιχτό για να πάμε να βάλουμε τα στολίδια. Επιλέγουμε από χρώσεις γήινες, δηλαδή πιο πολύ λευκό, κρέμ, μπέζ, και βάζουμε όσο πιο γίνεται λιγότερα στολίδια για να φαίνεται ουσιαστικά, η νοοτροπία είναι να φαίνεται ουσιαστικά το δέντρο, τα κλαδιά του δέντρου, και να φαίνεται όσο πιο κενό γίνεται. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, εννοείται θα προσπαθήσω να φτιάξω κι άλλα έτσι χριστουγεννιάτικες προτάσεις για εσάς, είτε είναι σε αγγλικά,
να φτιάξουμε π.χ. μπισκοτάκια μαζί ή να σας προτείνω συνταγές έτσι για να ασχοληθούμε τώρα εδώ στην καραντίνα που έχουμε άπλετο χρόνο. Τα λέμε, φιλάκια πολλά στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο αφήστε το σχόλιο σας, πατήστε και like και εννοείται απαντάω σε όλες σας τα σχόλια. Φιλάκια πολλά, γεια σας, καλή συνέχεια!